Ναι, φίλες και φίλοι, γεια σας, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. 27 Δεκεμβρίου σήμερα του 2017 και είμαστε κοντά σας και πάλι με την εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής από τη φιλόξενη συχνότητα του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Ελπίζουμε και ευχόμαστε η γέννηση του Θεανθρώπου να φέρει υγεία, ευτυχία και ελπίζουμε επίσης καλή λευτεριά στην πατρίδα μας. Οι εξελίξεις κάθε εβδομάδα γίνονται δυστυχώς όλο και χειρότερες και εμείς εδώ δεν θα κρύβουμε το κεφάλι μας κάτω από την άμμο, δεν θα στρουθοκαμιλίζουμε, διότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και γίνονται συνέχεια δυσκολότερα. Άγρια φωνικά σημειώνονται τέτοια που είναι πρωτοφανή για τη χώρα μας, τα λέγαμε με τέτοια συχνότητα. Άγρια φωνικά είδαμε πατέρα ο οποίος να καίγεται με τα παιδιά του, να αυτοκτονεί μαζί με τα παιδιά του. Αστυνομικός ο οποίος σκοτώνει την πεθερά, μετά τη μητέρα του, μετά το παιδί του και στο τέλος αυτοκτονεί ο ίδιος. Μόλις πριν από μερικές ημέρες είχαμε πατέρα ο οποίος έπνιξε την κόρη του επειδή είχε σχέση με κάποιο νεαρό και ύστερα αυτοκτόνησε, κρεμάστηκε ο πατέρας. Και μόλις χθες πληροφορηθήκαμε την φρικτή είδηση όπου γιος έπνιξε τον πατέρα του μετά από καυγά και μεθύση το οποίο είχε υποστεί. Αυτές δυστυχώς οι τραγικές εικόνες δεν μπορεί να είναι άμυρες της κατάστασης, καταθλιπτικής κατάστασης την οποία βιώνει ο τόπος μας τα τελευταία 8 χρόνια. Έχουμε και εξελίξεις, φίλες και φίλοι, με το Σκοπιανό, με το όνομα της Μακεδονίας, το οποίο φαίνονται πρόθυμοι να χαρίσουν τόσο ο κύριος Τσίπρας, όσο και ο κύριος Καμένος. Όσο και αν ο κύριος Καμένος προσποιείται τον πατριώτη, διότι τα έχει ξεπουλήσει όλα μέχρι στιγμής, και λέει ότι δεν θα συνενέσει σε σύνθετη ονομασία, ουσιαστικά παίζει τον ρόλο του Πόντιου Πιλάτου, ανοίγοντας τον δρόμο προς τον κύριο Τσίπρα και μετά και τη Νέα Δημοκρατία να συμφωνήσουν σε ένα όνομα το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι Νέα Μακεδονία. Φίλες και φίλοι, αυτά τα οποία βιώνουμε είναι τραγικά και είναι πολύ χειρότερα από τα Ήμια, διότι αν στα Ήμια το 1996 είχαμε το φαινόμενο να υποστηρίζουν οι ηγέτες της χώρας ότι ας πούμε ότι τη σημαία την πήρε ο άνεμος, αυτή τη στιγμή με το όνομα της Μακεδονίας που θα χαριστεί στα Σκόπια, ουσιαστικά παραδίδουμε την σημαία μας, την ιστορία μας σε ένα ξένο κρατήδιο. Απεμπολούμε τα πάντα. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη ξεφτύλα μας, η μεγαλύτερη εθνική προδοσία, την οποία δεν ξέρω και κατά πόσο θα την αντέξει ο ελληνικός λαός. Και βεβαίως έχουμε και τις εξελίξεις, φίλες και φίλοι, εξελίξεις με το θέμα της ΔΕΗ, του ξεπουλήματος της ΔΕΗ, από τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Καμένο. Και θα έχουμε και επίσης και αργότερα αποκαλύψεις σε σχέση με τον κύριο Χατζηνικολάου, τον οποίο ο ίδιος υποστηρίζει ότι του επιτίθενται τα διάφορα μέσα, τα μικρά blogs, τα περιθωριακά, αυτά τα οποία έχουν χρυσαυγήτικη καταβολή, όπως υποστηρίζει, τα οποία του επιτίθενται με θέμα αναφορικά με τα χρέη τα οποία έχει ο Real FM και ο ίδιος υποστηρίζει ότι φωνή του είναι απόλυτα ανεξάρτητη δημοσιογραφική φωνή. Θα τα πούμε και αυτά σε λίγο. Ας ξεκινήσουμε όμως με το θέμα της ΔΕΗ, με το θέμα του ξεπουλήματος της ΔΕΗ, κυρίες και κύριοι, το οποίο έχει πολλές επιπτώσεις δυσάρεστες για τη χώρα μας. Ένας εθνικός μας πλούτος, ο οποίος θα παραδοθεί στα χέρια των τοκογλύφων. Ας ακούσουμε τι έλεγε ο κύριος Τσίπρας, φίλες και φίλοι, τι έλεγε ο κύριος Τσίπρας για το θέμα της ΔΕΗ και πώς το χαρακτήριζε το ξεπούλημα της ΔΕΗ. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Δεν θα μακρηγορήσω. Επιτρέψτε μου όμως να σταθώ ειδικά στο θέμα της ΔΕΗ. Ένα θέμα που αφορά την περιοχή σας, αφορά όμως και ολόκληρη τη χώρα. Αυτό έχει να κάνει με το εθνικό αγαθό της ενέργειας, που αποτελεί τη βάση της ανάπτυξης και βασικό συντελεστή όλων των πλευρών της σύγχρονης ζωής. Εμείς το θέμα αυτό, φίλες και φίλοι, είμαστε ξεκάθαροι.
ο κατακερματισμός και η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ είναι ένα εθνικό έγκλημα, είναι ένα έγκλημα σε βάρος του δημόσιου πλούτου. Είναι ένα έγκλημα σε βάρος της ανάπτυξης και της οικονομίας, είναι ένα έγκλημα σε βάρος της ποιότητας ζωής του λαού μας. Γυρίζει τη χώρα 60 χρόνια πίσω. Ακούσατε, φίλες και φίλοι, τι έλεγε ο κύριος Τσίπρας, ότι το ξεπούλημα της ΔΕΗ γυρίζει τη χώρα 60 χρόνια πίσω. Δηλαδή, ουσιαστικά χαρακτήριζε εθνικό έγκλημα το ξεπούλημα της ΔΕΗ, της δημόσιας δηλαδή περιουσίας μας, του δημόσιου αυτού αγαθού. Έχουμε κοντά μας ως καλεσμένο τον κύριο Κώστα Μανιάτη, πρόεδρο της ΕΤΕΔΕΗ, της Ένωσης Τεχνικών Ελλάδος ΔΕΗ, και θα μιλήσουμε μαζί του τηλεφωνικά για αυτό το θέμα του ξεπουλήματος της ΔΕΗ. Κύριε Μανιάτη, καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά. Καλησπέρα κύριε Βαχιολίδη, καλησπέρα σας ακροατές σας και χρόνια πολλά. Εδώ έχουμε μια κατάσταση που αφορά το ξεπούλημα της ΔΕΗ, που είναι πρόθυμη τόσο ο κύριος Τσίπρας όσο ο κύριος Καμένος, που άλλα έλεγαν, να ξεπουλήσουν τώρα τη ΔΕΗ. Μπορείτε να μου πείτε αυτές οι επιπτώσεις εν ολίγης, τι θα σημάνουν για τον Έλληνα φορολογούμενο, τον Έλληνα καταναλωτή? Καταρχήν πρέπει να τονίσουμε και να πούμε ότι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση της χώρας και στο τρίτο μνημόνιο που υπογράψαν τον Αύγουστο του 2015 ότι πρέπει να απολυθούν μονάδες. Άρα δηλαδή δεν υπάρχει εν τέλει καμία ευρωπαϊκή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κανένα μνημόνιο για να πάμε στην πόλη στο μονάδο. Εδώ όμως τα συμφέροντα έχουν στρέψει τη στρατηγική του στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο της ΔΕΗ. Αυτό είναι πολύ βασικό και είναι εθνική υπόθεση. Από όποια πλευρά και να το εξετάσει κανένας. Είτε είναι η οικονομική ανάπτυξη, είτε την εθνική ασφάλεια της χώρας, είτε την κοινωνική πολιτική, είτε τις σύγχρονες υπηρεσίες. Άρα δηλαδή, αυτό που έλεγε κάποτε ο κύριος Τσίπρας μαζί με τον κύριο Καμένο, το πρέπει και σήμερα, εκτός από αυτά που λέγανε, λέγανε συγχρόνως ότι πρέπει να γίνει, να ψηφίσει ο ελληνικός λαός αν πρέπει η ΔΕΗ να απολυθεί ή όχι. Να το κάνουν όμως σήμερα. Γιατί δεν το κάνουν? Απλώς προσπαθούν με διάφορους τρόπους να στρέψουν τον ελληνικό λαό απέναντι στη ΔΕΗ. Παρατηρήσαμε τελευταία με το κοινωνικό μέρεσμα ότι θα δώσει δίθεν 360 εκατομμύρια στη ΔΕΗ. Όταν τις χρωστάνε από το 2011 μέσα από τη ΣΥΚΟ πάνω από 1,2 δις. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι παιχνίδι παίζεται στις πλάτες στη ΔΕΗ. Και ερχόμαστε σήμερα, χωρίς να υπάρχει, όπως σας είπα και προηγουμένως, καμία υποχρέωση, να ξεπουλήσουμε τις μονάδες της επιχείρησης, να πουλήσουμε όλη τη Μεγαλόπολη τον Νότιο Σύστημα και να πουλήσουμε μία από τις καλύτερες μονάδες στον Αίγυπτο Μελίτη που είναι στο νομό Φλόριντα. Δηλαδή, οι δύο βασικοί νομοί, ο νομός Αρκαδίας και ο νομός Λόντας, που έχουν δώσει ό,τι καλύτερο απέναντι στον Έλληνα πολίτη να υπάρχει φθηνό το ηλεκτρικό ρεύμα, να μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλους τους Έλληνες πολίτες, έρχονται σήμερα να τα πουλήσουν σε διάφορα συμφέροντα. Ουσιαστικά χαρακτηρίζεται και εσείς εθνικό έγκλημα αυτό το οποίο διαπράττουν οι κύριοι Τσίπρας και Καμένος, έτσι? Σίγουρα είναι εθνικό το έγκλημα. Είναι πολύ εθνικό το έγκλημα και γι' αυτό πρέπει στην πορεία να λογοδοτήσουν. Δεν μπορούν. Αυτά από μόνοι τους που λέγανε, τα λέγανε από μόνοι τους πριν 3 χρόνια. Και δεν καταλαβαίνω γιατί τα ξεχάσαν. Και ποιοι είναι αυτοί που τους πιέζουν σήμερα να πάνε να ξεπουλήσουν αυτά τα εργοστάσια. Να ξεπουλήσουν δηλαδή τη στιγμή που πέσει πολύ και η κατανάλωση αλλά και οι μονάδες έχουν βγει αρκετές εκτός, να πουλήσουν τρεις καλύτερες μονάδες από τις 5 που έχουν σε ιδιώτες. Άρα τι θα μείνει στη ΔΕΗ? Ένα κουφάρι σκέτο. Άρα αυτό που υπήρχε το σύνθημα φθηνό ρεύμα στον Έλληνα πολίτη θα πάψει να υπάρχει. Διάπειτε μας καλύτερα αυτό ακριβώς που είπατε. Δηλαδή το φθηνό ρεύμα θα πάψει να υπάρχει, σημαίνει ότι οι νέες εταιρείες που θα έρθουν, οι επενδυτές αυτοί οι λεγόμενοι ξένοι, θα αυξήσουν το ρεύμα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να το πληρώσει ο καταναλωτής, έτσι? Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν θα μπορεί κανένας να πληρώσει πλέον το ρεύμα τους και δεν είναι. Είναι πολύ βασικό να ξέρουμε κάποιος ιδιώτης που δεν δίνει, δεν βάζει χρήματα, δεν βάζει καθόλου χρήματα, δηλαδή δεν παίρνει κανένα ρίσκο από όλους αυτούς. Το μόνο που τους ενδιαφέρει η απληκτία και το βλέπουμε τι γίνεται το τελευταίο διάστημα με τους παρόχους που μπορούν και παίρνουν και προσπαθούν και δίνουν και διάφορα και φθηνότερο ρεύμα μέσα από τα νόμε. Όταν μια κιλοβατόρα στοιχίζει στη ΔΕΗ περίπου να την παράγει 57 με 60 ευρώ η κιλοβατόρα
και αυτοί την παίρνουν μέσα από τα νόμια με 30. Και σκεφτείτε πόσο είναι το κέρδος τους, και όμως περίπου απέναντι στον Έλληνα καταναλωτή προσπαθούν με διάφορα τυράκια να τους πάρουν από τη ΔΕΗ, να τους πάρουν χωρίς όμως να τους δίνουν μεγαλύτερο κέρδος απέναντι. Μάλιστα, κοιτάξτε. Δηλαδή, ναι. Δηλαδή είναι αεριτζίδες πάροχοι είναι αυτοί. Φυσικά και είναι αεριτζίδες. Μάλιστα. Αυτό είναι ψευτοεπενδυτές. Δεν βάζουν χρήματα καθόλου. Είναι κρατικοδίτη και στα επενδυτές που αρμούνται να λάβουν το παραμικρό ρίσκο. Ξέρουμε και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν λιγνίτες σε άλλα μέρη γιατί δεν πάνε να ξεκινήσουν καινούργια εργοστάσια, να πάρουν προσωπικό, να καλύψουν θέσεις εργασίας και για να μπορούν να προχωρήσουν μέσα από λιγνίτες. Προσπαθούν όμως μέσα από διάφορα ψευτοδιλήματα να προσανατολίσουν τον ελληνικό λαό, να πάρουν τα εργοστάσια της επιχείρησης της ΔΕΗ, τα καλύτερα εργοστάσια και να μπορέσουν εύκολα να ελέγξουν καλύτερα τον ελληνικό λαό και να πληρώνουν πιο ακριβές υπηρεσίες, όπως είπα και προηγουμένως. Και κυρία, πείτε μου και κάτι άλλο. Κινδυνεύετε και εσείς ως εργαζόμενοι να απολυθείτε από τις νέες εταιρείες? Κοιτάξτε να δείτε, οι εργαζόμενοι της επιχείρησης κανένας δεν κινδυνεύει. Όλοι οι εργαζόμενοι δεν φοβούνται αυτό. Φοβούνται όμως το εξής. Είχαν μεγαλώσει, έχουν στην κουλτούρα τους αυτό που σας είπα προηγουμένως. Φθηνό ρεύμα για τον ελληνικό λαό. Γιατί παρέχουμε αυτό το φθηνό το ρεύμα, γιατί η κοινωνία είμαστε κι εμείς, είναι τα αδέρφια μας, είναι οι συγγενείς μας και προσπαθούμε να παρέχουμε όσο γίνεται καλύτερες υπηρεσίες. Βλέποντας όλα αυτά και αυτά που έχουμε δει στο τελευταίο διάστημα, καταλαβαίνετε δηλαδή ότι θα είναι δύσκολο και κυρίως για τους οικιακούς καταναλωτές, όταν ο κόσμος δεν έχει εργασία, δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα του, τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Κοιτάξτε, θα φύγουν από τον ΑΔΜΙΕ, κάτι άλλο τώρα, έτσι, έχει σχέση με αυτό, αλλά ναι. Θα φύγουν από τον ΑΔΜΙΕ περίπου 128 άτομα, τα οποία, όπως γνωρίζουμε, θα πάρουν ένα μπόνους περίπου 35.000 ευρώ ο καθένας. Εκμεταλλευόμενοι τον νόμο Σαμαρά, που από ορισμένου χρόνου εργασίας μετέτρεψε τις συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου, όλα αυτά δημιουργούν ένα κόστος τεράστιο, δημιουργούσαν κατά το χρόνο 80.000 ευρώ περίπου για τον καθένα εργαζόμενο. Αυτά τα χρήματα τώρα που θα φύγουν θα επιβαρύνουν το μισθολογικό κόστος? Υπάρχει δηλαδή περίπτωση να μειωθεί ο μισθός των εργαζομένων της ΔΕΗ? Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα μείωσης των εργαζομένων στη ΔΕΗ σε χρήματα σε μισθολογικό κόστος. Mm-hmm. Γιατί δεν υπάρχει. Όταν ένας εργαζόμενος παίρνει ένα ποσό 1.000 ευρώ, που μπορεί να θεωρείται αυτή τη στιγμή ότι είναι ένας καλός μισθός σε σχέση με κάποιους άλλους που έχουμε μισθωτούς με 320 και 400 ευρώ, πληρώνουν περισσότερες ασφαλιστικές κρατήσεις όμως απέναντι στον έφτατο σημερινό και έτσι ανταπεξέρχεται καλύτερα απέναντι σε αυτούς οι συνδέοντες που δεν πληρώνονται και βλέπουμε τι γίνεται στην αγορά εργασία. Ο νόμος που έδωσε η κυβέρνηση Σαμαρά και του ορισμένου χρόνου τη έκανε ορίστου, έδωσε το δικαίωμα όμως, άψε και τα όρια ηλικία. Έδωσε το δικαίωμα να μπορεί να κάθεται και κάποιες περισσότερα χρόνια. Ναι. Το θέμα είναι, μπορεί να κάνουν καινούργιες θέσεις εργασίας? Εμείς λέμε ναι, μπορούν και χωρίς να διώξουν κανέναν. Όταν έχουμε μεγάλες ελλείψεις, παρατηρήσαμε τι έγινε τις τελευταίες μέρες που είχαμε με τα χιόνια πριν τα Χριστούγεννα. Υπήρχαν περιοχές που ήταν τουριστικές, τα Λάβρικα, το Αίγιο, ήταν τα Τρίκαλα Κορινθίας, είναι η Κούρα Κορινθίας που μείναν αρκετές ώρες και 24 ώρες ρεύμα από την έλλειψη προσωπικού, από την έλλειψη ειδικών και όχι μόνο εκεί, και σε άλλα σημεία της χώρας. Άρα αυτό που απαιτούμε είναι να γίνουν προσλήψεις και προσλήψεις για να φτάνει ο κόσμος να υπάρχει εργασία και να μειώσουμε και την ανεργία. Αυτό πρέπει να κάνει η κυβέρνηση σήμερα. Να κοιτάξει να πάρει τον κόσμο και σιγά σιγά να δώσει αυτό που πρέπει να δώσει σε αυτούς και να μπορέσουν να φύγουν εύκολα στην κυβέρνηση. Επειδή ένα σήμερα δεν φεύγει σε συνταξή, να συνεχίσω αυτό και να κλείσω με αυτό το κομμάτι. Ναι, ναι. Δεν φεύγει σε συνταξή γιατί είναι ο μοναδικός που εργάζεται μέσα στην οικογένεια όταν έχει 2 και 3 παιδιά που είναι άνεργα, που σπουδάζουν και καταλαβαίνετε είναι δύσκολο να βγουν. Αυτά που του είχαν υποσχεθεί όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια τα έχουν ρίξει το καλάθι των αρχήσεων. Επειδή τα κόμματα είναι αυτά τα οποία αποφασίζουν για το ξεπούλημα της ΔΕΗ, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, χρωστάνε απλήρωτους λογαριασμούς τα κόμματα στη ΔΕΗ? Προφανώς ναι, έτσι. Είναι γνωστό. Όλα τα κόμματα και κυρίως τα μεγάλα και κυρίως η Νέα Δημοκρατία χρωστάει μεγάλο ποσό απλήρωτο λογαριασμό. Αλλά
δεν είναι μόνο αυτό. Όταν πλέον τα χρέη στην επιχείρηση έχουν πλησιάσει στα 3 δις και οι οικιακοί καταναλωτές φτάνουν τα 600 εκατομμύρια περίπου, σκεφτείτε τα υπόλοιπα από πού είναι τα χρέη. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το μεγάλο που υπάρχει και έχουμε φτάσει στα 3 δις, δεν κάνει κάτι η κυβέρνηση να μαζέψει τα χρήματα από αυτούς που έχουν, τους έχοντες, και όχι από αυτούς που δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα. Δεν κάνει δηλαδή την κοινωνική πολιτική αυτή που πρέπει για να μπορέσουν να έχουν όλοι το ρεύμα. Για πείτε μου και κάτι άλλο, κύριε Μανιάτη. Αυτοί οι αγώνες που κάνετε εσείς για το μη ξεπούλημα της ΔΕΗ, ποιοι είναι συγκεκριμένα? Δηλαδή, ο κόσμος μπορεί να ελπίζει ότι δεν θα ξεπουληθεί η ΔΕΗ, ή τελικά πρέπει να το πάρουμε ως δεδομένο ότι τελείωσε για μας η ΔΕΗ? Κοιτάξτε να δείτε. Δεδομένο δεν υπάρχει τίποτα. Ένας αγώνας δίνεται γιατί υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν εργαζόμενοι που το πιστεύουν. Αυτόν τον αγώνα τον έχει πιστέψει ο Δήμος Μεγαλόπολης, τον έχει πιστέψει ο Δήμος της Πλώνιας, τον έχει πιστέψει η περιφέρεια Πελοποννήσου, τον έχει πιστέψει η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τον έχουν πιστέψει οι εργαζόμενοι, τον έχουν πιστέψει αυτές τις κοινωνίες και τον έχει πιστέψει και ο ελληνικός λαός, αυτός που δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα, αυτός που βλέπει ότι αν εγώ φύγω από τη ΔΕΗ, παρότι υπάρχει και επιμονιακός νόμος να φύγει το 50%, παρατηρούμε ότι δεν φέρνει εύκολα κάτι από την επιχείρηση τη ΔΕΗ, γιατί η ΔΕΗ σου δίνει και το δικαίωμα να μείνει και λίγες μέρες να μην το πληρώσει. Άρα καταλαβαίνετε και πιστεύει ο ένας πολίτης ότι μόνο με τη ΔΕΗ, γιατί μόνο με τη ΔΕΗ νιώσανε και το προηγούμενο διάστημα να έχουν ρεύμα φθηνό. Μάλιστα. Αυτό είναι δύσκολο αυτό που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση να πουλήσει τις μονάδες όταν ο ελληνικός λαός προσπαθεί όμως να διαιρέσει. Σας είπα ένα παράδειγμα για το κοινωνικό μέρισμα που προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τον ελληνικό λαό και να πει ότι δεν πάει καλά η κυβέρνηση. Και προσπαθούμε να δώσουμε τα χρήματα. Ενώ τα χρωστάει και τις χρωστάει πολύ περισσότερα. Μάλιστα, ναι, αυτό είναι ακριβώς όπως το είπατε. Σας ευχαριστώ, κύριε Μανιάτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω, όπως και όλος ο ελληνικός λαός, να ευοδοθεί ο αγώνας σας για το μη ξεπούλημα της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ πρέπει να παραμείνει ως δημόσιο κοινωνικό αγαθό και όχι να δοθεί στους τοκογλύφους ουσιαστικά. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Δεν ξέρω αν θέλατε να πείτε κάτι άλλο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και συγχρόνως θέλω να πω το εξής, ότι η ενέργεια, ο ηλεκτρισμός είναι ένα κοινωνικό αγαθό και πρέπει να το βλέπουμε σαν κοινωνικό αγαθό και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί και οι εργαζόμενοι, γιατί δεν είναι θέμα εργαζόμενων, είναι όλη τη κοινωνία να προστατεύσουμε αυτό το κοινωνικό αγαθό και μην το αφήσουμε σε ξένα και ντόπια συμφέροντα να ελέγχουν αυτό το κοινωνικό αγαθό και να είμαστε όλοι ένας πολίτες απέναντι σε αυτούς και να μην έχουμε αυτό το κοινωνικό αγαθό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να έχετε καλή χρονιά και πραγματικά να είναι καλή χρονιά η νέα αυτή που ανατέλει. Να είστε καλά, κύριε Μανιάτη. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστούμε. Και εμείς. Φίλες και φίλοι, ακούσατε τον κύριο Μανιάτη τα όσα είπε. Δεν είναι καθόλου ευχάριστα τα πράγματα, αλλά ο αγώνας θα δοθεί για το μη ξεπούλημα της ΔΕΗ, ώστε να παραμείνει ως δημόσιο κοινωνικό αγαθό. Τον ευχαριστούμε και πάλι. Θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα είμαστε αμέσως μετά για τα πολύ πολύ ζωντανά και καυτά θέματα τα οποία έχουμε να πούμε και να συζητήσουμε. Ας πάμε στο διάλειμμα. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go. Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε στη φιλόξενη συχνότητα του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων με την εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής. Είμαι ο Μάκης Βραχιολίδης και αυτές τις τελευταίες ώρες έχει προκύψει ένα θέμα με τον κύριο Χατζη Νικολάου, το οποίο το έχει αναδείξει και ο ίδιος στο προφίλ του στο Facebook, ότι δέχεται αθλιέστατη επίθεση. Μπορούμε να διαβάσουμε κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα αυτής της επίθεσης την οποία δέχεται. Λέει ότι θύμωσαν ορισμένοι εγκάθετοι για να πλήξουν τη Real News και τον Real FM, γιατί λέει βγήκα έξω τη βραδιά της γιορτής μου για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια. Δεν ντρέπονται? Πρώτον, ως φυσικό πρόσωπο δεν χρωστάω τίποτε σε κανέναν. Δεύτερον, για να σταματήσει η λάσπη σας ενημερώνω ότι ο τραπεζικός δανεισμός του Real Group, που είναι από τους μικρότερους του κλάδου, είναι ενήμερος και εξυπηρετείται κανονικά. Όσο για τα χρέη προς το δημόσιο, που αποτελούν το 1/3 του ετήσιου τζίρου του Real Group, η εταιρεία έκανε αίτηση και θα μπει στον εξοδικαστικό συμβιβασμό για να τα αποπληρώσει μέχρι δεκάρας.
ας σεβαστούν τουλάχιστον ότι δώσαμε μέσα στην κρίση δουλειά σε περισσότερους από 200 ανθρώπους. Γνωρίζουν ότι οι δυσκολίες μας προήλθαν από την κατάρρευση των κυκλοφοριών και των εσόδων όλων ανεξαιρέτως των εφημερίδων, αλλά στοχοποιούν μόνον εμάς. Κάνουν λάθος και θα το διαπιστώσουν σύντομα. Ντροπή τόση λάσπη, ντροπή τόσος βρώμικος και υπόγειος πόλεμος. Η απάντησή μας θα είναι να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο την ανεξάρτητη δημοσιογραφική φωνή μας. Βεβαίως τα σχόλια που ακολούθησαν ήταν πάρα πολλά και ήταν όλα, θα λέγαμε, υπέρ του κυρίου Χατζηνικολάου, ότι τον θεωρούν ως τον άξιο και καλύτερο δημοσιογράφο, όπου δεν μπορεί να τον φτάσουν, και επειδή δεν μπορούν να τον φτάσουν, γι' αυτό του επιτίθενται με αυτόν τον χυδαίο τρόπο. Βέβαια, κάτω από τα σχόλια αυτά υπήρξε και ένα δικό μου σχόλιο, το οποίο ήταν επικριτικό, αλλά με κάθε ευγένεια, προς τον κύριο Χάτζη Νικολάου. Έτσι θέλω να σας πω, για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, αν και καταγόμαστε του γράφου από τον Εύρο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την ντομπροσύνη και ευθύτητα που χαρακτηρίζει τους ευρύτες, εν τούτης ο Νίκος Χατζηνικολάου φέρει σημαντικό μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση που βιώνει η χώρα. Όταν απευθύνεται στον Τσίπρα όπως του απευθύνεται, λες και δεν συμβαίνει τίποτα δηλαδή, αντί να τον καταγγείλει για εθνικό εγκληματία και προδότη του λαού που πρέπει να καθίσει στο σκαμί. Ο Νίκος Χατζηνικολάου επίσης δεν λέει λέξη για το έγκλημα που συντελέστηκε σε βάρος του λαού από τις τελευταίες κυβερνήσεις σε συμπαιγνία με τις τράπεζες. Οι τράπεζες, οι οποίες έλαβαν 233 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια με την εγγύηση του δημοσίου, χρήματα τα οποία αντί να τα ρίξουν ως όφυλαν για να κινηθεί η αγορά με καταναλωτικά, στεγαστικά, επιχειρηματικά δάνεια, όχι μόνο δεν έκαναν κάτι τέτοιο, όχι μόνο τα ενθυλάκωσαν, αλλά ήρθαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και με υπουργικές αποφάσεις, με ΦΕΚ δηλαδή, να χρεώσουν στο λαό τα δάνεια των τραπεζών. Η συμπαιγνία αυτή σε βάρος του λαού αποτελεί εθνικό έγκλημα και γι' αυτό το λόγο σήμερα ο λαός χάνει τα σπίτια του επειδή αδυνατεί να αποπληρώσει τα δάνεια των τραπεζών. Γι' αυτά ο Νίκος Χατζηνικολάου όχι μόνο δεν λέει λέξη, αλλά η εφημερίδα του Real News κατακλείζεται από διαφημίσεις όλων των συστημικών τραπεζών, σχεδόν προνομιακά. Πόσο λοιπόν ανεξάρτητη είναι η δημοσιογραφική φωνή του Real FM και της Real News? Γιατί ο Νίκος Χατζηνικολάου δεν καλεί στις εκπομπές του έγκριτους οικονομολόγους όπως τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Γιώργο Βάμβουκα και τον Πάνο Θεοδωρίδη, οι οποίοι έχουν αποκαλύψει το έγκλημα των τραπεζών και του πολιτικού συστήματος? Οι συγκεκριμένοι οικονομολόγοι είναι αποκλεισμένοι τόσο από τον Νίκο Χατζηνικολάου όσο και από τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τους καλούν μόνο εκπομπές σαν τη δική μας στον Ανεξάρτητο Παρατηρητή ή σε περιφερειακά κανάλια, έτσι που να θεωρούμαστε εμείς οι γραφικοί δημοσιογράφοι και ο κύριος Χατζηνικολάου να θεωρείται ο κορυφαίος δημοσιογράφος με την ανεξάρτητη δημοσιογραφική φωνή που λέει ο ίδιος ότι έχει. Επειδή όμως εμείς δεν θεωρούμε τον εαυτό μας γραφικό, επειδή θεωρούμε ότι πρέπει να έχετε γνώση της αλήθειας, γι' αυτό για μια ακόμη φορά έχουμε καλέσει τον Πάνο Θεοδωρίδη, τον γνωστό έγκριτο οικονομολόγο, να πούμε και να συζητήσουμε για πολλά πράγματα και να κάνουμε αποκαλύψεις. Κύριε Θεοδωρίδη, Πάνο Θεοδωρίδη, καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Κάνε μου ένα μικρό σχόλιο για αυτή την περίπτωση του κυρίου Χατζηνικολάου, ο οποίος λέει ότι έχει ανεξάρτητη δημοσιογραφική φωνή. Εσένα δεν σε έχει καλέσει, έτσι? Εμένα μία και τελευταία φορά με είχε καλέσει στις 4 Ιουλίου του 2011, τότε επί αγανακτισμένων. Όταν λοιπόν εκείνη την ημέρα είχε το Μιχελάκη, τον Μπεγλίτη, τον Παφίλη, τον Παπαδημούλη και το Βορύδη, εγώ του είπα κάποια πράγματα για το χρέος και για το πόσα παίρνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και με το που τελείωσα με αποκλείσαν και δεν μου άφησαν να τελειώνω. Υπάρχει βέβαια το βιντεάκι το οποίο δείχνει την ανεξάρτητη φωνή του κυρίου Χατζηνικολάου. Βέβαια έχουν περάσει χρόνια από τότε, 6 χρόνια. Θα του δώσουμε του κυρίου Χατζηνικολάου μια ευκαιρία ακόμα για να δείξει την ανεξάρτητη φωνή την οποία έχει. Θα του στείλουμε λοιπόν εμείς ένα εξώδικο με δικαστικό επιμελητή. Θα του αναφέρουμε το συγκεκριμένο το θέμα των τραπεζών, το οποίο είναι απάτη και λόγω του ύψους είναι κακούργημα, επειδή είναι πάνω από 120.000 ευρώ αυτή η απάτη είναι κακούργημα, και επειδή συνεχίζεται ακόμα και σήμερα είναι διαρκές κακούργημα. Θα του στείλουμε λοιπόν το εξώδικο με δικαστικό επιμελητή, θα του αναφέρουμε το συγκεκριμένο κακούργημα και θα τον καλούμε να μας βγάλει στα μέσα τα οποία εμφανίζεται και στο δικό του ραδιοσταθμό και στις εφημερίδες που έχει, για να αποκαλύψουμε
να ενημερώσουμε μάλλον τον κόσμο γι' αυτό, για να γίνει πιο γρήγορα η γνώση σε όλους. Φυσικά ξέρουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα αρνηθεί και πιθανόν να μην μας απαντήσει καν, αλλά εμείς τότε, επειδή πλέον γνωρίζουμε, θα εφαρμόσουμε το άρθρο 232 του ποινικού κώδικα, το οποίο λέει ότι όποιος γνωρίζει ότι τελείται κακούργημα και δεν το αναφέρει στην αρχή, τιμωρείται με φυλάκιση 3 ετών. Δηλαδή, όποιος γνωρίζει ότι τελείται ένα κακούργημα, μια απάτη που είναι πάνω από 120.000 ευρώ ή σε περίπτωση σωματικής βίας κλπ., περιπτώσεις που είναι κακουργήματα και δεν πάει στον εισαγγελέα να το καταγγείλει, τιμωρείται με φυλάκιση 3 ετών. Να το ξαναπούμε αυτό. Να το ξαναπούμε πάνω για να το καταλάβει και ο κύριος Χατζηνικολάου, δηλαδή, λέμε ότι εν γνώση του κάνει γαργάρα το μεγαλύτερο εθνικό έγκλημα που συντελέστηκε σε βάρος του λαού και αυτό τιμωρείται με φυλάκιση. Δεν είναι ο μόνος. Δεν είναι ο μόνος. Είναι διαμορφωτής όμως της κοινής γνώμης. Θεωρείται ίσως ο κορυφαίος ή εκ των κορυφαίων και τουλάχιστον εμείς θα λέγαμε προβεβλημένων, των πιο προβεβλημένων δημοσιογράφων που διαμορφώνουν κοινή γνώμη, βγαίνει στο κανάλι και δεν λέει τίποτε για αυτό το έγκλημα που συντελέστηκε σε βάρος του λαού. Και δεν το λέει εν γνώση του. Από το 2010 έχει καλέσει μέχρι σήμερα, το κάνει εν γνώση του αυτό. Φυσικά. Θα του δώσουμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία να μας βγάλει και αν δεν μας βγάλει για να ενημερώσουμε τον κόσμο, τότε θα καταθέσουμε μήνυση εναντίον του και επειδή όπως είπαμε είναι διαρκές κακούργημα, τελείται ακόμα και σήμερα, υπάρχει η διαδικασία του αυτοφόρου. Θα τον οδηγήσουμε με αυτόφορο στα δικαστήρια. Από εδώ και πέρα, εμείς έχουμε ξεκινήσει την επίθεση εναντίον όλων. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω με τίποτα όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά. Πρώτος λοιπόν από όλους, αφού βγήκε και λέει ότι είναι ανεξάρτητος, θα τον καλέσουμε έμπρακτα να το αποδείξει. Εάν με βγάλει και πούμε και μάθει ο κόσμος αυτά τα οποία πρέπει να μάθει, τι γίνεται ακριβώς αυτή τη στιγμή στη χώρα, ότι έχουμε ένα πόλεμο κυριολεκτικά με όπλα τα οποία δεν τα γνωρίζει ο κόσμος και για, με αυτόν τον πόλεμο πάνε να μας πάρουν και την κρατική περιουσία και την ιδιωτική, θα αποδείξει ο κ. Χατζηνικολάου αν είναι ανεξάρτητος ή όχι. Ιδάλλως θα οδηγηθεί με αυτόφορο στα δικαστήρια. Δεν υπάρχει καμία μα καμία περίπτωση να κάνουμε πίσω. Αυτοί ξεκινήσανε τον πόλεμο, εμείς θα τον τελειώσουμε όμως. Πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μας λες και μας βγάζεις ειδήσεις. Στέλνετε εξώδικο λοιπόν στην αρχή και μετά πάμε με μήνυση. Πάτε ναι, με μήνυση. Θα δώσουμε μία κύριο Χατζηνικολάου να μας βγάλει στις εκπομπές του και στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, έστω και για 5 λεπτά, για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Και εφόσον δεν κάνει, δεν μας βγάλει, δεν μας δώσει τη δυνατότητα δηλαδή να ενημερώσουμε τον κόσμο, θα καταπέσει όλος ο ισχυρισμός του περί ανεξαρτησίας της δημοσιογραφίας που ασκεί και ταυτόχρονα θα οδηγηθεί, όπως λένε οι νόμοι, όπως λέει το άρθρο 232 του ποινικού κώδικα, ενώπιον των δικαστηρίων, με κατηγορία συνεργός σε συμμορία. Γιατί αυτή τη στιγμή όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας, οι διαχειριστές δηλαδή της εξουσίας, μαζί με τους τραπεζίτες αποτελούν μια εγκληματική οργάνωση και όχι απλώς συμμορία που είναι πλημέλημα, εντός εισαγωγικών το πλημέλημα, αποτελούν μια εγκληματική οργάνωση η οποία θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Για αυτή την εγκληματική οργάνωση, περίπου έτσι όπως το χαρακτηρίζεις, τη χαρακτηρίζεις εσύ Πάνο Θεοδωρίδη, έκανε λόγο και ο κύριος Καμένος, ο οποίος κύριος Καμένος μιλούσε για το έγκλημα αυτό, όπως το λες τώρα εσύ, όπως το λέμε και εμείς όσοι δημοσιογράφοι έχουμε απομείνει για να φωνάζουμε για αυτό το έγκλημα. Το έλεγε λοιπόν όταν ήταν στην αντιπολίτευση και μιλούσε ότι 203 δισεκατομμύρια ευρώ δόθηκαν στις τράπεζες ως εγγύηση και τελικά αυτά τα φυγάδευσαν στο εξωτερικό και έρχονται να πάρουν μετά τα σπίτια του Κοσμάκη. Θέλω να ακούσεις το απόσπασμα αυτό Πάνο Θεοδωρίδη, για να καταλάβουμε και ποιος είναι ο ρόλος του κυρίου Καμένου, ο οποίος σήμερα έρχεται να δώσει το πράσινο φως στις τράπεζες για να αρπάξουν τα σπίτια του Κοσμάκη, αυτές τις οποίες κατήγγειλε. Ας ακούσουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, το απόσπασμα αυτό με τον Πάνο Καμένο, όσα έλεγε όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Το μνημόνιο φορτώνει στον ελληνικό λαό τις ζημιές των τραπεζών που ανακεφαλοποιούνται με χρήμα κατοδορογουμένων. Το τραπεζικό σύστημα μέχρι σήμερα έλαβε εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου 203 δισεκατομμύρια ευρώ με ομόλογα του ελληνικού δημοσίου,
με τα οποία οι ελληνικές τράπεζες χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι τράπεζες δεν είχαν μάλλον την νομοθετική υποχρέωση να χρησιμοποιούν τη ρευστότητα που αντλούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τις εγγυήσεις του Δημοσίου αποκλειστικά για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων, για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τουλάχιστον το ποσό των 93 δισεκατομμυρίων ευρώ. Προσέξτε όμως, τα 93 αυτά δισεκατομμύρια ευρώ όχι μόνο δεν διατέθηκαν στην αγορά, όχι μόνο δεν διατέθηκαν στην πραγματική οικονομία, όχι δεν διατέθηκαν για τα καταναλωτικά και τα στεγαστικά δάνεια, αλλά αντιθέτως χρησιμοποιήθηκαν παράνομα για να φυγαδευτούν στο εξωτερικό τα 90 δις των καταθέσεων που σήμερα λείπουν από την πατρίδα μας. Δηλαδή, λίστεψαν τον ελληνικό λαό, χρηματοδότησαν τις τράπεζες και αυτά τα χρήματα φύγαν έξω για να έρθουν να αγοράσουν τα κατασκευμένα μας σπίτια, τις κατασκευμένες επιχειρήσεις και να μπορέσουν να αγοράσουν τα δημευμένα από τις πρακτικές εταιρείες και για το Υπουργείο Οικονομικών. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ ο κύριος Καμένος εξαπατά ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Όταν ήταν στην αντιπολίτευση, ως μενόμενος Σταύρος έβγαινε και υπεραμεινόταν του ελληνικού λαού και έλεγε ότι οι ελληνικές τράπεζες πήραν 203 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, αλλά μετά υποχρεώσαν τον ελληνικό λαό, τους Έλληνες φορολογούμενους, να πληρώσουν τα χρέη των τραπεζών. Αυτά τα οποία φωνάζουμε εμείς, τα έλεγε τότε ο κύριος Καμένος. Και ότι εξαιτίας αυτής της κατάστασης έρχονται και παίρνουν τα σπίτια του λαού. Πάνω Θεοδωρίδη, τι έγινε μετά ο κύριος Καημένος και Καμένος και τα έκανε γαργάρα όλα αυτά? Να σας πω τι έγινε. Τότε το 12 λοιπόν, όταν βγάλαμε μαζί με το Σαρή, το Γιώργο, το συγκεκριμένο θέμα των τραπεζών στον αέρα και καταθέσαμε την αναφορά για τα συγκεκριμένα δισεκατομμύρια στον Άριο Πάγο, που η αυτή αναφορά εξελίχθηκε σε μήνυση και για μένα τα πολιτικά πρόσωπα είναι στη Βουλή πλέον με κατηγορία χάτης προδοσίας και για τους τραπεζίτες είναι στο εφετείο. Όταν λοιπόν δεν ενημερώσουμε τον Καμένο, μέσα από τον δικηγόρο τον Καπερνάρο, αυτός κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή για τα πρώτα 23 δις που μπήκανε τον Ιούνιο του 2012 στο δημόσιο χρέος και όλα τα μέτρα και οι φόροι οφείλονται σε αυτά τα πρώτα 23 δις. Λοιπόν, χωρίς να το ξέρει ο Καμένος. Όταν λοιπόν το έμαθε και του είπαμε εμείς ότι δεν πρόκειται να σταματήσουμε τίποτα, επειδή τότε είχε μπει με στη Βουλή με τους ανεξάρτητους Έλληνες για πρώτη φορά, αν θυμάμαι καλά, είπε ότι θα το κάνει πρώτο θέμα και του ζητήσαμε λοιπόν να καταθέσει ερώτηση επίκαιρη στη Βουλή, δηλαδή που αναγκαστικά θα συζητεί το από την ολομέλεια της Βουλής και με αυτόν τον τρόπο θα το μάθαινε όλος ο κόσμος, όλη την Ελλάδα, ακριβώς τι είχε γίνει. Λοιπόν, εάν είδατε εσείς να συζητηθεί σε ολομέλεια, από το περίμενε στο περίμενε, μας είπαν. Από τότε λοιπόν μας είχε. Από τότε λοιπόν είχαμε καταλάβει ότι είναι ένας άνθρωπος δικός τους, είναι ένας άνθρωπος του συστήματος που τον είχε εκπαιδεύσει για να τραβήξει ένα μέρος του κόσμου και να δημιουργήσει σε μεγαλύτερο βαθμό το διέρη και βασίλευε. Πήρε τι πήρε από πλευράς θέσεων, έχουν λάβει θέσεις σε όλο το κυβερνητικό φάσμα και πληρώνονται για την προδοσία την οποία εκτελούν, αλλά όλα έχουν ένα τέλος. Το ξέραμε τι πρόκειται να γίνει από τότε, όταν δεν κατέθεσαν μαζί με τους υπόλοιπους βουλευτές τη συγκεκριμένη ερώτηση στη Βουλή. Μάλιστα. Η μήνυση λοιπόν, όπως σας είπα, που έχει φτάσει στη Βουλή, γιατί θα πρέπει να ξέρουμε και τι πρόκειται να γίνει, έτσι, γιατί πολλοί έχουν βγει, όπως κάποιοι που πάνε κάθε Τετάρτη στα Ειρηνοδικεία της Αθήνας και θα μιλήσουμε με ονόματα, όπως ας πούμε και η Κωνσταντοπούλου και ο Λαφαζάνης και οι υπόλοιποι. Όταν το καλοκαίρι του 2015 έκανε την πρώτη κολοτούμπα ο Τσίπρας, εμείς στείλαμε με δικαστικό επιμελητή στους 38 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και στους 32 βουλευτές του ΚΚ και της Χρυσής Αυγής που δεν είχαν ψηφίσει την πρώτη κολοτούμπα του ΣΥΡΙΖΑ, οι 230 τα είχαν ψηφίσει. Λοιπόν, και τους λέμε, η μήνυση τάδε είναι στη Βουλή,
καταθέστε μία ερώτηση να έρθει η ασυλία στον Σαμαρά, στο Βενιζέλο και σε όλους τους επόμενους, και χρειαζόταν ένας να καταθέσει την ερώτηση και 30 βουλευτές ναι να γίνει συζήτηση σε ολομέλεια. Λοιπόν, άρα και οι 38 αντιμνημονιακοί εντός εισαγωγικών καθαροί του ΣΥΡΙΖΑ μπορούσαν να το κάνουν με Λαβαζάνη, Κωνσταντοπούλου κλπ. Και οι 32 της Χρυσής Αυγής και του ΚΚΚ. Είδατε κανέναν από αυτούς να το κάνει? Δεν λόγια. Το έκανε κανένας. Όλοι είναι μέλη της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης. Δεν μπορεί λοιπόν να βγαίνει εμένα η κυρία Κωνσταντοπούλου αυτή τη στιγμή και να μου το παίζει επαναστάτρια, τη στιγμή που εκτός από το εξώδικο αυτό που έλαβε με δικαστικό επιμελητή προσωπικά, τη είχαμε καταθέσει το πρωτόκολλο των γραφείων της Βουλής, του Προεδρείου της Βουλής που ήταν, τρεις αιτήσεις για να ανακοινήσει το συγκεκριμένο το θέμα. Γαργάρα την έκανε. Είναι λοιπόν και αυτή, και ο Λαφαζάνης και όλοι οι υπόλοιποι που το παίζαν αντιστασιακοί, τους έχουμε με γραπτά. Δεν μπορούν να κουνηθεί κανένας. Όταν λοιπόν θα πάνε να πάρουν τη σειρά τους για να κάνουν τα ίδια, γιατί σίγουρα είναι ότι θα κάνουν κολοτούμπα, θα βγουν τα χαρτάκια αυτά στον αέρα και θα δει ο κόσμος ποιοι είναι οι πραγματικοί αντιστασιακοί που το παίζουν τώρα και κλείνουν την είσοδο στα ειρηνοδικεία. Το σύστημα ετοιμάζει τους επόμενους δικούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, και συγγνώμη τώρα, γιατί αυτή η κατηγορία που εκτοξεύεις είναι πάρα πολύ μεγάλη. Την ώρα που γνωρίζει ο ελληνικός λαός ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου για το δημόσιο χρέος που έκανε την Επιτροπή Αλήθειας είχε βγάλει ότι είναι το πόρισμα επαχθές επωνύδιστο, αντισταγματικό και παράνομο. Τώρα θα σου πει ο άλλος πώς γίνεται να είναι μέλος του ίδιου συστήματος, του εγκληματικού. Πρώτον, η Επιτροπή Αλήθειας δεν έγινε με τις διεθνείς προδιαγραφές που απαιτείτο, όπως τις κάναν άλλες πράξεις. Δεύτερον, σε αυτό το πόρισμα είδατε καμιά αναφορά στα 233 δισεκατομμύρια ευρώ των τραπεζών? Γαργάρα, γαργάρα. Λοιπόν, το εξώδικο που σας λέω, που είχαν παραλάβει η Κωνσταντοπούλου, η Λαφαζάνης και Σία, μισό λεπτό να σας πω και τις ημερομηνίες. Ναι, ναι. Λοιπόν, η Κωνσταντοπούλου λοιπόν το παρέλαβε την 3η 21 Ιουλίου του 2015. Λοιπόν, μάλιστα, ο Λαφαζάνης την ίδια μέρα και αυτός. Ναι, όλα αυτά τα εξώδικα πήγαν την ίδια μέρα σε όλους τους αρχηγούς. Και στο Μιχαλολιάκο και στον Κουτσούμπα. Κανέναν δεν αφήσαμε. Και στον Καμένο και στον Τσίπρα, για να μην λένε, να μην βγούνε να λένε ότι κάνουν αυτά τα οποία κάνουν σε υπέρ του συμφέροντος του ελληνικού λαού. Και δεν εστράφησαν δηλαδή κατά των συναδέλφων τους, σαν συναδελφική αλληλεγγύη μου ακούγεται αυτό. Φυσικά, αφού είναι στην ίδια εγκληματική οργάνωση, μέλη είναι, απλώς ρόλους αλλάζουν, όπως γίνεται μέχρι τώρα. Πάρτε τα πράγματα από το 2010. Τι γίνεται? Όλοι οι αντιμνημονιακοί εντός εισαγωγικών που το παίζουν καθαροί, με το που θα πάρουν την καρέκλα, εντάξει, με το που θα πάρουν την καρέκλα, γίνονται μνημονιακότεροι από τους προηγούμενους. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είχα δώσει δύο ομιλίες στο Περιστέρι. Ναι, ναι. Και είχε έρθει ο Θανάσης ο Παπαχριστόπουλος, τον είπαμε, ο γιατρός. Ναι, 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 μπράβο. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, και στις δύο ομιλίες που μίλησε μετά από μένα, ένα πράγμα είπα και στα άλλα τα παιδιά που ήταν εκεί. Αυτός τα λέει ακόμα καλύτερα και από μένα. Τον έχετε δει τι κάνει τώρα? Α, και καλά. Είναι και γιατρός. Και είναι και γιατρός. Έχει δώσει όρκο του Ιπποκράτη. Αυτός. Λοιπόν, είναι όλοι τους μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Και θα συρθούν εντός των επομένων μηνών στη δικαιοσύνη. Το 2018 θα τελειώσει αυτή η κατάσταση. Είτε με τον έναν τρόπο, είτε με τον άλλον. Θα κάνεις μια μικρή παύση εδώ, διότι αυτό το οποίο είπες ήταν εξαιρετικά σημαντικό και γεμίζει και ελπίδες τελικά τον κόσμο ότι θα συρθούν εντός του 2018. Και λοιπόν, θα σας πω και τον τρόπο. Μισό λεπτό. Θέλω να τα ακούσουμε σε λίγο, να πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να έτσι να ανασάνει λίγο ο κόσμος και με τα τραγούδια τα οποία έχουμε, και τα λέμε σε λίγα λεπτά, Πάνο Θεοδωρίδη. Έγινε. The bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steaming 45. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι,
στον ερευνητικό οργανισμό Ελλήνων με την εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής. Είμαι ο Μάκης Βραχιολίδης και έχω κοντά μου τον Πάνο Θεοδωρίδη, τον οικονομολόγο. Αυτά που ακούγονται εδώ, φίλες και φίλοι, δεν θα τα ακούσετε πουθενά άλλου. Δεν τα ακούτε σε δελτία ειδήσεων, διότι εκεί έχουν συστημικές ειδήσεις, αυτές που τους δίνει το σύστημα. Εδώ ακούγονται φοβερά και τρομερά, γιατί είναι αλήθειες οι οποίες συγκλονίζουν. Μας έλεγε λοιπόν ο Πάνος Θεοδωρίδης ότι αυτοί όλοι αποτελούν ένα συνδικάτο του εγκλήματος, το βάζω εγώ σε εισαγωγικά, και ότι εξυπηρετούν την ίδια κατάσταση. Και αύριο μεθαύριο, αν έρθει για παράδειγμα στην εξουσία και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα κάνει περίπου τα ίδια. Λοιπόν, και λέει ο κύριος Θεοδωρίδης ότι θα συρθούν αργά ή γρήγορα μέσα το 2018 στη δικαιοσύνη. Ας ακούσουμε λοιπόν πάνω πώς θα γίνει αυτό. Θα γίνει με το συγκεκριμένο θέμα, με τη μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών. Δηλαδή με το που δώσαν τα 233 δισεκατομμύρια ευρώ σαν δάνεια στους τραπεζίτες, με τον όρο ότι αν δεν επιστρέψουν οι τραπεζίτες πίσω στο ελληνικό δημόσιο αυτά τα δάνεια, οι κυβερνήσεις θα τα βάλουν στο δημόσιο χρέος να τα πληρώσει ο κόσμος με φόρους. Όπως καταλαβαίνετε, όταν 325 περίπου δισεκατομμύρια είναι το χρέος της χώρας από το 1974 μέχρι σήμερα και σε 3 χρόνια έχουν δώσει άλλα 233, συμβάλλετε ότι από το 2011-12 κάθε χρόνο είναι και άλλα 28 εκατομμύρια, δηλαδή δισεκατομμύρια σε τόκους, που σημαίνει 233 και άλλα 110-120 που είναι οι τόκοι από το 10-11 μέχρι σήμερα, περνάμε τα 330 δισεκατομμύρια μόνο από τα λεφτά των τραπεζών που έχει επιβαρθεί το κράτος. Βέβαια, όχι ότι πρόκειται να τα πληρώσουμε ποτέ αυτά. Ίσα-ίσα και από αυτούς οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στην απάτη, και μιλάω και για τους Ευρωπαίους, θα αναγκαστούν να πληρώσουν αποζημιώσεις για την απάτη αυτή. Λοιπόν, με βάση λοιπόν αυτή την απάτη, το πάρε τράπεζα εσύ τα λεφτά και θα τα πληρώσει ο κόσμος σε φόρους, πάμε όπως έχω πει δικαστικά και ακυρώνουμε τα δάνεια στις τράπεζες και ζητάμε και αποζημιώσεις για ηθική βλάβη για αυτήν την απάτη. Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα? Σε κάποιες αποφάσεις που αφορά προσωρινές διαταγές, κάποιοι δικαστές όχι μόνο δεν έβγαλαν απόφαση με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, αλλά είτε δεν τα ανέφεραν καθόλου, που πάλι είναι παράβαση, βγάλαν απόφαση χωρίς να λάβουν υπόψη τα στοιχεία του φακέλου, ή παραποίησαν το νόημα το συγκεκριμένο. Το πάρε εσύ τράπεζα τα λεφτά και θα τα πληρώσει άλλος. Αυτοί λοιπόν όλοι οι δικαστές έχουν μηνυθεί και όλες οι μηνύσεις έχουν προχωρήσει και βρίσκονται στο στάδιο της ανακρίσεως. Είναι θέμα χρόνου δηλαδή να ολοκληρωθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα 2-3 μηνών να ολοκληρωθούν οι ανακρίσεις, να κληθούν όλοι οι μάρτυρες και να καταθέσουν και μετά αναγκαστικά οι εισαγγελείς θα αναγκαστούν να ορίσουν δίκη εναντίον των δικαστών των συγκεκριμένων. Με την ίδια κατηγορία που είπα προηγουμένως που θα πάει και ο Χατζηνικολάου, με παράβαση του άρθρου 232 του ποινικού κώδικα. Γνωρίζουν ότι τελείται κακούργημα και δεν το αναφέρουν στην αρχή. Μάλιστα. Διότι το πάρε τράπεζα εσύ τα λεφτά και θα τα πληρώσει ο άλλος, έτσι να πάρω κι εγώ δάνεια από την τράπεζα. Εάν πάρω δάνεια από την τράπεζα και μου το πληρώσει ένας άλλος, να πάω να πάρω ό,τι έχει και δεν έχει τράπεζα, να τα πάρω κι εγώ. Αυτό είναι απάτη. Και επειδή η απάτη είναι πάνω από 120.000 ευρώ, είναι κακούργημα. Και δηλαδή, επειδή τελείται ακόμα και σήμερα, είναι διαρκές κακούργημα. Με αυτόν ακριβώς τον όρο στέλνουμε κατηγορούμενο τους δικαστές και τους εισαγγελείς. Και παρότι όπως βλέπετε στρεφόμαστε εναντίον δικαστών και εισαγγελέων, δεν τολμάει να μας ακουμπήσει κανένας. Γιατί εμείς δεν λέμε δικά μας λόγια, ούτε ένα. Εμείς διαβάζουμε τα δημόσια έγγραφα. Θέλω να πω το εξής. Δηλαδή ένας πολίτης ο οποίος σέρνεται για κατάσχεση του σπιτιού του. Ναι. Αυτή είναι μια διαδικασία την οποία πρέπει να κάνει προκειμένου να μπλοκάρει τις κατασχέσεις, να στραφεί εναντίον του δικαστού και του εισαγγελέα. Καταρχάς, η διαδικασία για να φτάσουμε σε μια κατάσχεση και σε ένα πληστηριασμό, να την αναφέρω περιληπτικά για να μαθαίνει ο κόσμος, γιατί τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημερώσεως λένε αύριο θα έρθουν να σου πάρουν το σπίτι. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Όταν κάποιος σταματάει να πληρώνει, η πιο γρήγορη κίνηση της τράπεζας
εναντίον του θα είναι από τους 4 μήνες και μετά. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει θα του στείλει ένα εξώδικο η τράπεζα και θα του λέει ή έλα ρύθμισε ή πλήρωσε. Αν δεν κάνει κάτι, ο δανειολήπτης θα καταθέσει η τράπεζα μετά μια αίτηση για να βγει μια διαταγή πληρωμής. Μια δικαστική απόφαση που θα τον διατάζει τον πολίτη να πληρώσει την τράπεζα. Η διαταγή πληρωμής δίνει το δικαίωμα στην τράπεζα να κάνει κατάσχεση και πληστηριασμό. Χωρίς διαταγή πληρωμής δεν υπάρχει κατάσχεση και πληστηριασμός. Όταν λοιπόν θα βγει η διαταγή πληρωμής, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να κάνει ανακοπή, όπως λέγεται. Δηλαδή με μια καινούρια δίκη να ζητήσει να ακυρώσει τη διαταγή πληρωμής. Και ακυρώνοντάς τη, ακυρώνεται το δάνειο. Λοιπόν, μπορεί βέβαια η τράπεζα να κάνει έφεση, αλλά κατά 99% πάλι η απόφαση θα είναι η ίδια. Εάν δεν κάνει κάτι και φτάσουμε μετά τη διαταγή πληρωμής η τράπεζα να προχωρήσει σε κατάσχεση και πληστηριασμό, μπορούμε και εκεί να κάνουμε ανακοπή του πληστηριασμού. Να το σταματήσουμε δηλαδή δικαστικά. Όπως είπα μέχρι τώρα, δηλαδή πριν από τις γιορτές, σε 3 περιπτώσεις εμείς σταματήσαμε πληστηριασμό με διαφορετικό τρόπο. Στείλαμε σαν σωματείο ένα εξώδικο στη συμβολεογράφο, την ενημερώσαμε ότι το δάνειο είναι εξοφλημένο με τα λεφτά που έχει πάρει και δεύτερον και επειδή είναι κακούργημα και διαρκές υπάρχει αυτόφορη διαδικασία και της είπαμε ή παρετήσε και δεν κατεβαίνει στον πληστηριασμό ή την Τετάρτη το πρωί καταθέτουμε τη μήνυση, πάμε μετά στην αστυνομία και έρχεται κατευθείαν και σας συλλαμβάνει γιατί γνωρίζει ότι τέλεται κακούργημα από την προηγούμενη εβδομάδα και δεν έχεις κάνει τίποτα. Άρα είσαι συνεργός των απατεώνων, συνεργός στην εγκληματική οργάνωση, μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Υπάρχει αυτόφορη διαδικασία, οπότε θα έρθει να σε συλλάβει η αστυνομία μαζί με εμάς, παρόντες θα είμαστε. Άρα πληστηριασμός δεν πρόκειται να γίνει. Και στις 3 περιπτώσεις οι συμβολιογράφοι δεν κατέβηκαν. Μία ήταν Αθήνα, η μία Εύβοια και η άλλη Κάλυμνο. Το ίδιο ισχύει, φαντάζομαι, το ίδιο ισχύει και για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Ακριβώς. Ακριβώς το ίδιο. Εμείς θα στέλνουμε το εξώδικο συμβολιογράφο, θα τη λέμε μην τολμήσεις να κάνεις κάτι. Γιατί εάν δεν έχεις παραιτηθεί από την προηγούμενη, την ίδια μέρα το πρωί θα καταθέσουμε τη μήνυση και θα έρθουμε να σε συλλάβουμε. Διάλεξε και πάρε. Γι' αυτό σας λέμε. Είναι. Και προσέξτε, ο ηλεκτρονικός πληστηριασμός, για να σταματήσει ο κόσμος να φοβάται, που μας το παρουσιάζουν πλέον όλοι, δεν έχω δει κανέναν να λέει το αυτονόητο. Είναι ο πιο εύκολο ακυρώσιμος, ακόμα και αν γίνει. Γιατί? Ο νόμος λοιπόν στον αστικό κώδικα λέει ότι ο πληστηριασμός υποχρεωτικά πρέπει να γίνεται σε δημόσιο χώρο. Σωστά? Ναι, ναι. Νόμος. Τελείωσε. Δημόσιος χώρος. Λοιπόν, γι' αυτό και όσοι πληστηριασμοί και να γίνουν με τα μάτα απ' έξω είναι ακυρώσιμοι γιατί υπάρχει παρεμπόδιση να πάει οποιοδήποτε να συμμετάξει στον πληστηριασμό. Και η ερώτηση λοιπόν είναι απλή γιατί όπως έχω πει πάλι πρέπει να σκεφτόμαστε απλά. Κομπιούτερ και γνώση χειρισμού έχουν και τα 10.800.000 Έλληνες στην Ελλάδα. Όχι. Όχι, ναι. Άρα δεν είναι δημόσιος ο ηλεκτρονικός πληστηριασμός. Παραβιάζει το άρθρο το συγκεκριμένο που υποχρεωτικά πρέπει να γίνεται σε δημόσιο χώρο ο πληστηριασμός. Ακόμα και να γίνει λοιπόν καταθέτουμε αίτηση ακυρώσεως με το συγκεκριμένο στοιχείο και ας τολμήσει ο δικαστής να μην ακυρώσει τον πληστηριασμό. Φίλες και φίλοι, αυτά είναι εκπληκτικά πράγματα. Δεν ακούγονται πουθενά άλλου. Εδώ μας δίνει λύσεις οι οποίες μοιάζουν σαν φοβερές και τρομερές, αλλά είναι απλές και πρακτικές. Ήθελα ένα σχόλιο για αυτές τις περίφημες ανακεφαλαιοποιήσεις που κάνουν και υποχρεώνουν και εδώ τον ελληνικό λαό να πληρώνει τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών. Δηλαδή, δεν υπάρχουν μέτοχοι στις τράπεζες σε Πάνο Θεοδωρίδη. Ωραία. Να το πούμε και αυτό για να μάθει ο κόσμος να σκέφτεται απλά. Τι είναι μια τράπεζα? Μια ανώνυμη εταιρεία. Σωστά? Ναι. Όσοι έχουν τις μετοχές, τους ανήκει και η εταιρεία. Μια ανώνυμη εταιρεία, λοιπόν, αν χρειάζεται κεφάλαια, ο μόνος τρόπος που υπάρχει είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Βάζουν οι μέτοχοι το χέρι στην τσέπη και καλύπτουν το έλλειμμα. Ή κάνει μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσα από το χρηματιστήριο. Συγγνώμη. Και μαζεύει ό,τι χρήματα θέλει, εφόσον η πορεία της είναι καλή και την εμπιστευτεί ο κόσμος. Λοιπόν, αν δεν καλύψουν αυτό το έλλειμμα οι μέτοχοι με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και βρεθεί σε πλήρη αδυναμία λειτουργίας η ανώνυμη εταιρεία, τότε κλείνει. Αυτή είναι η κανονική λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας.
Οι κύριοι λοιπόν, για να μας φορτώσουν επιπλέον, οι κύριοι εντός εισαγωγικών, έτσι, μην παρεξηγιόμαστε κιόλας, για να μας φορτώσουν το ψεύτικο αυτό χρέος, να δώσουν τα λεφτά στις τράπεζες και να μας τα ζητάνε από εμάς, τι κάνανε? Δημιούργησαν την περίφημη λέξη ανακεφαλαιοποίηση, η οποία δεν υπάρχει σε καμία, ούτε σε κανένα βιβλίο, ούτε σε καμία θεωρία οικονομική. Συγγνώμη, αυτά γίνεται στο εξωτερικό αυτό, στα άλλα κρατικά? Όχι. Όχι, αλλά και να γίνεται είναι λάθος, γιατί η ανώνυμη εταιρεία, είπαμε τι κάνει. Αύξηση μεσογείου κεφαλαίου, μέτοχοι βάζουν το χέρι στην τσέπη. Εντάξει. Ναι. Τι κάνουν λοιπόν με την ανακεφαλαιοποίηση, τι μας λένε? Το όποιο έλλειμμα έχει η τράπεζα δεν θα το καλύπτουν οι μέτοχοι της εταιρείας, θα το καλύπτουν οι φορολογούμενοι πολίτες της χώρας. Μιλάμε δηλαδή, λοιπόν, για διαρκές έγκλημα. Προσέξτε, με απλά λόγια, ό,τι κεφάλαια χρειάζεται η τράπεζα θα τη τα δίνει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Και με τη σειρά της η κυβέρνηση μετά θα τα παίρνει από τους πολίτες με φόρους. Φυσικά, αυτά τα λεφτά τα οποία θα πάρει η κυβέρνηση με φόρους από τους πολίτες και θα τα δώσει στους τραπεζίτες, ποτέ δεν πρόκειται να επιστραφούν τα χρήματα αυτά στους πολίτες και ούτε οι πολίτες θα έχουν καμία μετοχική σχέση με την τράπεζα, θα τους ανήκει ένα κομμάτι της τράπεζας, δηλαδή, επειδή τους έδωσαν κεφάλαια. Όποιος δέχεται αυτό το πράγμα και πληρώνει φόρους για τα αυτά που έχουν πάρει τραπεζίτες, καλά να πάθει. Κλείνοντας την εκπομπή, γιατί δεν έχουμε χρόνο, θα τα ξαναπλέμε όμως συχνά πυκνά, Παναγιώτη Θοδωρίδη, να πούμε ότι είσαι επικεφαλής του Σωματείου Αντίσταση Τώρα, όπου μέσα στο site της Αντίσταση Τώρα μπορούν να βρουν πολλά πράγματα και να επικοινωνήσουν μαζί σου για το τι μπορούν να κάνουν, έτσι? Ακριβώς. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πάνο Θεοδωρίδη. Θα τα ξαναπούμε, είπαμε, πάρα πολύ σύντομα, διότι αυτά τα οποία μας λες βοηθάνε τον κόσμο. Να είσαι καλά, Πάνο. Ευχαριστώ και εγώ που μου δίνετε δυνατότητα να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί η ενημέρωση και η γνώση σώζουν. Έτσι ακριβώς. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Σου εύχομαι να έχεις καλή χρονιά και επικοδομητική χρονιά και για το καλό του λαού. Και εγώ σε εσάς. Φίλες και φίλοι, αυτά ήταν για σήμερα όσα είχαμε να πούμε. Πιστεύουμε ότι ταρακουνήσαμε πολλούς και βοηθήσαμε επίσης πάρα πολλούς. Θα είμαστε εδώ και την επόμενη εβδομάδα. Πριν κλείσω την εκπομπή, θα ήθελα σήμερα 27 Δεκεμβρίου να πω και χρόνια πολλά στο Στέφανο, στη Στεφανία, αλλά και στον αδερφό μου τον Νίκο, ο οποίος έχει τα γενέθλιά του. Ακολουθεί η εκπομπή «Όσα μύθια τόση αλήθεια» με την Ευγενία Κούκουρα. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, θα τα πούμε τη νέα χρονιά στις 3 του μηνός. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Καλή ακρόαση. Γεια σας και πάλι γεια σας.